Καλημέρα. Καλημέρα. Λέμε ποιες είναι οι εποχή τέτοια, την Ελένη ούτως ή άλλως, ναι, σήμερα την έχουμε πρώτη φορά, οπότε καλή χρονιά Ελένη. Καλή χρονιά σε όλους. Έλειπε χτες η Ελένη, δεν ήταν μαζί μας. Πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται λένε ότι είχε πάει στις Πέτσες για να... Προετοιμάσει. να ανοίξει το σπίτι να αεριστεί. θα πάω. δεν θα πας. Άμα δεν πας εσύ ποιος θα πάει. Η Βασίλο πρώτη μέρες που είναι. Με συγχωρείτε δηλαδή. Έρχομαι και εγώ για βοηθός. Δεν θα πηγαίνω μέχρι την Κουμουνδούρου μόνο. και όταν είναι τα ωραία θα μένω στην Αθήνα. Άλλαξαν οι εποχές Ελένη μου. Κουμουνδούρου πια είναι σε δεύτερη μοίρα. Δεν του αρέσει καθόλου νομίζω, παιδιά. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν του αρέσει καθόλου του Κασελάκη. Τώρα. Δεν του αρέσει, με συγχωρείτε. Τώρα να κερδίζετε και το Χίλτον, είναι ευκαιρία. Ναι, από Σπέτσες και πάνω. Βέβαια δεν έχουμε βρει το χρονισμό ακόμα. Δηλαδή πάνε Σπέτσες το χειμώνα, μην πάνε κανένα Άλπη το καλοκαίρι, θα δούμε. Αλλά το σημαντικό είναι να ταξιδεύουμε. Η ζωή ταξιδιάρα είναι ούτως ή άλλως. Λοιπόν, για πες μας, Ρελίν, τώρα. Να σε βγάλω από την δύσκολη θέση. Εγώ τη βρίσκω ενδιαφέρουσα την κίνηση του Κασελάκη. Έχει κάτι και είναι διαφορετική. Γιατί γκρινιάζουνε. Γιατί γκρινιάζουνε. Εσύ τη βλέπεις ενδιαφέρουσα και δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Καλό. Αν και καθήμενη, ομιλείς ορθώς. Όσοι είναι ΣΥΡΙΖΑ, έχει σηκωθεί η τρίχα. Λοιπόν, όσοι είναι ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι ένα κόμμα της αριστεράς δεν μπορεί να πηγαίνει να συνεδριάζει στις Πέτσες η κοινοβουλευτική ομάδα τη στιγμή που το κόμμα μιλάει για τα προβλήματα των πολιτών, για την ακρίβεια, για το ένα, για το άλλο. Παράλληλα, υπάρχει και μία ενόχληση σε ό,τι αφορά ακόμα και την κίνηση του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος θα φιλοξενήσει την κοινοβουλευτική ομάδα, να πληρώσει όλα τα έξοδα. Δηλαδή θεωρούν ότι ωραία, πλήρωσε για τους εργαζόμενους, αλλά πλέον δεν γίνεται... Δεν πλήρωσε, δάνεισε. Να υπάρχει λογική, αυτό που λέμε με τα λεφτά μου και τον τζαμπουκά μου. Δεν υπάρχει ένα κόμμα, υπάρχουν δομές, υπάρχει μία λογική. Και προφανώς υπήρξε και το τρίτο θέμα, που εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν διέκρινα κάποιον αυταρχισμό στο mail της κυρίας Τζάγκρη όταν καλούσε τους βουλευτές. Όμως διέκρινε η κυρία Κρήτα, η οποία ενοχλήθηκε πάρα πολύ και έστειλε ένα μήνυμα πάρα πολύ αυστηρό. Κοίτα, και... η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο σαν ημερήσια διαταγή στη διατύπωσή του. Αλλά τώρα, πώς να το πω, είναι άμα κάτι θες... να το κριτικάρεις, πάντα βρίσκεις. Ήταν ένα πιο αυστηρό και έτσι πολύ στρίκτα, ας πούμε. Αυτό επειδή γίνεται αυτό στις μεγάλες εταιρείες, αυτό το bonding το πράγμα, στο εξωτερικό κυρίως. Ναι, τέτοια mail στέλνουν. Ένσταση που υπάρχει σε αυτούς που... Θέλω να πω ότι αυτές τις απόψεις δεν τις έχουν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι βουλευτές, για να είμαστε ισορροπημένοι. Τις έχουν κάποιοι. Κάποιοι άλλοι είναι ιδιαίτερα ένθερμοι υποστηρικτές της ιδέας να πάνε στις Να σου πω κάτι. Η δική μου γνώμη είναι ότι ο Κασελάκης είναι σε λάθος κόμμα αρχηγός από αυτό το οποίο θα ήθελε να είναι. Προσπαθεί να αλλάξει αυτό το κόμμα. Δύσκολο. Προσπαθεί ο ίδιος να προσαρμοστεί. Αδύνατο. Μοιάζει πάντως ένα πράγμα το οποίο δεν κολλάει. Βάζει ο Κασελάκης κάποια καινούργια πράγματα. Αυτά δεν γίνονται εύκολα αποδεκτά. Είναι μια κατάσταση που, επειδή τελικά η κοινωνία κρίνει, δεν ξέρω πώς θα πάει. Έχω ερωτηματικά. Καλά, κανένας δεν ξέρει, Νίκο. Η αλήθεια είναι αυτή. Κανένας δεν ξέρει πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Αλλά στην πραγματικότητα, ο κύριος Κασελάκης από εδώ και μπρος θα κριθεί. Δηλαδή, μέχρι... τις γιορτές των Χριστουγέννων ήταν οι διασπάσεις, τα απόνερα της διάσπασης, όλα αυτά. Από τώρα, με την από τώρα μέχρι τις ευρωεκλογές, ο Κασελάκης έχει μπροστά του... Ο κύριος Κασελάκης ως πολιτικός αρχηγός θα κριθούν οι ιδέες του,
κατά πόσον η ελληνική κοινωνία μπορεί να προσαρμοστεί. Ελένη, ένα πεντάμινο είναι. Έχει μπροστά του 5 μήνες. Έχει μπροστά του 5 μήνες. Αυτό το πεντάμινο λοιπόν είναι το καθοριστικό. Επειδή το ξέρουμε ότι ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός. Δηλαδή μπορεί να υπάρξουν γεγονότα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν τον κύριο Κασελάκη ή μπορεί να μην τον βοηθήσουν. Τσίπρα λένε και κλαίνε πάντως, αλλά αυτό τώρα δεν είναι για να το συζητάμε. Ευαγγελία. Πάντως και το γεγονός αυτό, η δομή δηλαδή, PowerPoint 30 λεπτά, 60 λεπτά το ο άλλος, και αυτό είναι πρωτόγνωρο. Ναι, εντάξει, αλλά... Ναι, αλλά αυτό για μένα, αν μου επιτρέπεις, είναι σωστό. Οι συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ατέρμονες. Ξεκινάγανε στις, το πρωί και τελειώναν το βράδυ, γιατί μιλάγανε ο καθένας 25 ώρες. Δεν γίνεται αυτό, η ζωή. Δεν έχει συνηθίσει αυτό. Είναι πια. Δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα σε μια συνεδρίαση και να μιλάς για ώρες. Εγώ σκεφτόμουν τώρα. Συγγνώμη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η νέα αυτή θέση που θεσπίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως στις συνεδριάσεις του, του χρονομέτρη. Ναι, το πρόβλημα αυτό. Εγώ σκεφτόμουν να ήταν βουλευτής ο Μπαλαούρας, ας πούμε. Μου ήρθε εμένα ο Μάκης Μπαλαούρας, ένα παλιό στέλεχος. Εγώ θυμάμαι τον Μπαρουφάκη. Να κάνει παρουσίαση με PowerPoint. Πολλές υπνώσεις. Εντάξει. Για πες, Ευαγγελία. Η κόρη του. Η κόρη του, ναι. Θα το διάβαζε. Θυμάστε που πήγε και τους είπε, του λένε δώσ' μας το φάκελο και λέει ποιο φάκελο, δεν έχω κάτι. Θα σας μιλήσω. Άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Ευαγγελία, για πες μας τώρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια πάει μετά τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Όλο αυτό δείχνουν, Νίκο, γιατί λέγαμε και χθες ότι αν δεν κατατεθεί άμεσα, σε ένα χρόνο, ας πούμε, μέχρι το Φεβρουάριο, μετά θεωρείται ότι είναι λίγο τζις. Αν και υπάρχουν και κάποιες εισηγήσεις που λένε ότι οι απώλειες θα είναι δεδομένες. Όσο περνάει ο καιρός, θα γίνονται πιο πολλές. Γνώμη μου είναι ότι έχει ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να τύχει άλλου χειρισμού, αυτή τη στιγμή, θα το πω λίγο σε εισαγωγικά, αρχίζει να κακοφορμίζει. Ναι. Δηλαδή, να σας πω συνομιλία με βουλευτή από την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος λέει, είμαι σε μια περιφέρεια τετραεδρική, δεν θα πω πιο πολλά. Ένας από εδώ, επειδή δεν τον έκανε υπουργό ο Μητσοτάκης, είναι δυσαρεστημένος και φοβάμαι ότι θα πάει απέναντι γιατί θα θέλει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Δύο έχουν σχέσεις με την Εκκλησία και έχουν πει ότι δεν θα ψηφίσουν αυτό το νόμο. Εγώ που το σκέφτομαι, δεν ήταν ας πούμε και το καλύτερό μου, αλλά λέω εντάξει, θέμα δικαιωμάτων είναι, να το δω θετικά. Θα γίνω το μαύρο πρόβατο. Ναι. Άρα λοιπόν, γιατί να εισπράξω εγώ τη δυσαρέσκεια, θα πάω κι εγώ απέναντι. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό το ντόμινο θα πλώνει. Έτσι είναι. Και υπάρχει και η άποψη που λέει ότι θα υπάρχουν απώλειες δεδομένα, αλλά θα κερδίσουμε και από την πλευρά του κέντρου, διότι υπάρχουν και οι άλλοι άνθρωποι, η άλλη πλευρά, η οποία βλέπει θετικά το να μην υπάρχουν πια διακρίσεις. Τώρα, το γεγονός ότι ο κ. Κασελάκης επανακαταθέτει το νομοσχέδιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό λίγο θα δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα. Νομίζω ότι αρχίζει, όπως λες, κακοφορμίζει το θέμα, πάντως φαίνεται ότι θέλουν χρόνο να το επικοινωνήσουν. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, όλο το προηγούμενο, μισό λεπτό Θανάση, είχε δημιουργηθεί, το ρεπορτάζ δηλαδή, έλεγε ότι ήταν πολύ κοντά στο να κατατεθεί μέσα στον Ιανουάριο. Προφανώς, εικάζω ότι έχουν δει ότι και κοινοβουλευτικά δεν περνάει, αλλά υπάρχει και ένα, και μία, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει γίνει αντιληπτό από ένα κομμάτι της κοινωνίας. Όμως αναρωτιέμαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το νομοσχέδιο το συζητάει 5 χρόνια. Δεν είναι ότι είναι χθεσινό. Ελένη, ο Μητσοτάκης... Θυμήθηκαν τώρα Μητσοτάκης και ως πολιτικός όλα αυτά τα θέματα, κοινωνία, τα αντίστοιχα δικαιωμάτων. Τους βουλευτές του. Ο Μητσοτάκης όλα αυτά τα θέματα τα έχει ψηφίσει και ως βουλευτής όταν ήταν και ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μια δεδομένη άποψη. Αυτό το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα τώρα είναι ότι το θέμα άνοιξε και έμεινε ανοιχτό πάρα πολύ καιρό. Άρα ερχόταν μια πρόταση νόμου, έμπαινε στη διαβούλευση και μέσα σε ένα μήνα το πράγμα τελείωνε,
μέσα σε αυτό το μήνα θα υπήρχε ό,τι ήταν να υπάρξει, θα είχε χωνευτεί και η όποια αντίδραση ή το όποιο ζήτημα θα δημιουργεί το σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα ξαφνικά έχουμε βρεθεί να συζητάμε 3-4 μήνες για το ίδιο θέμα. Είναι η κλασική συνταγή, κάτι να πάει στραβά. Είναι καθαρά λάθος χειρισμός κυβερνητικός. Συμφωνώ απολύτως. Εγώ θέλω να πω το εξής και να πω αυτό που είπα και χθες, ότι το πρόβλημα δεν είναι με τους βουλευτές, το πρόβλημα είναι με την κοινωνία. Και δεν, κατά την άποψή μου, δεν είναι ένα μέρος της κοινωνίας, είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ειδικά στην επαρχία που ζω. Μην κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ συντηρητικοί. Δύσκολα θα το αποδεχθούν. Συν το γεγονός ότι η Εκκλησία έχει πάρει σαφέστατη θέση. Να θυμίσω και από την περιοχή μου το Σιμεών που είναι στη Θεότιδα, ο οποίος είναι ένας μετριοπαθής ιεράρχης, έτσι, δεν είναι ακραίος. Θυμόμαστε όλοι τη θέση που πήρε σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτό σταθμίζει αυτή τη στιγμή παρά τις αντιδράσεις στο ιστορικό του κόμματος και εν ώψη ευρωεκλογών. Τώρα μετά τι θα γίνει. Πες μας και μια κουβέντα για τα οικονομικά, Θανάση. Τα οικονομικά, αυτή την περίοδο υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Απ' τη μία υπάρχουν οι φόβοι τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Ναι, αλλά βλέπουμε σημάδια, δηλαδή τα containers πια πάνε για διπλές τιμές. Με το πετρέλαιο δεν έχουμε καταλάβει τι θα γίνει με όλη την αναταραχή. Ναι, δεν είναι μόνο το βρεφικό, Ελένη. Δεν είναι μόνο το βρεφικό. Και το άλλο δεν είναι μόνο το βρεφικό, αλλά το λέμε το βρεφικό. Γιατί το 13% αύξηση που το παραδέχεται και το αρμόδιο Υπουργείο, εντάξει, είναι έξω από κάθε λογική και αφορά κυρίως τα νέα ζευγάρια. Δηλαδή νέους ανθρώπους. Για να ακούσουμε λίγο το Θανάση. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, όντως δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι τη μία μέρα, τη μία ζέστη, την άλλη κρύο και είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλω να πω, έχουμε σταθεροποιηθεί αυτή τη στιγμή σε κάποια επίπεδα, τα οποία δεν τα λες φτηνά, δεν τα λες και ακριβά, είναι ανεκτά, το έχουμε απορροφήσει αυτές τις τιμές, δεν έχουμε μεταβολές. Το φυσικό αέριο είναι στα χαμηλά των τελευταίων 24 μηνών. Το ρεύμα επίσης που αφορά πολλά, γιατί ήδη ξεκίνησε, έτσι, να αναφερθούμε στο ρεύμα, ήδη ξεκίνησε και τρέχει το νέο σύστημα. Η χονδρική τιμή που πολλοί τη βλέπουν, δηλαδή όσοι είναι στο πράσινο, το Φεβρουάριο θα πάρουμε τη χοντρική τιμή. Παραμένει κάτω από τα 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Τα νέα είναι μάλλον συγκρατημένα αισιόδοξα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά και στην κόψη του ξηραφιού. Λοιπόν. Ωστόσο, αυτό θέλω να πω. Το περιβάλλον είναι τόσο ρευστό που αύριο μπορεί να έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Κλείνουμε. Να πω μια λεπτομέρεια. Να την επαναλαμβάνουμε συχνά, γιατί ίσως δεν έχει περάσει στον κόσμο τόσο πολύ. Μιλώ για τα τιμολόγια της ΔΕΗ τώρα και παίρνω αφορμή από αυτό που είπε ο Θανάσης. Γίνεται όλη κουβέντα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Οι τιμές περιγράφονται ως καλές σε κάποια. Υπάρχει μια καθοριστική λεπτομέρεια. Ακόμα για τιμή στην κιλοβατόρα, ακόμα και 12,9. Υπάρχει και αυτή η τιμή. Η τιμή στα 13,9 και πάει λέγοντας. Όλα αυτά ισχύουν και θα πληρώσει κάποιος τιμές οι οποίες, ας πούμε, ότι φάνηκαν καλές σε σχέση με τις ακριβές που πληρώναμε πριν, εάν δεν καθυστερήσεις την εξόφληση του λογαριασμού του. Εάν καθυστερήσεις την εξόφληση του λογαριασμού σου έστω και μία ημέρα, η τιμή της κιλοβατόρας που την έχεις, ας πούμε, στο 13,9, πηγαίνει στο 20. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, είναι μια πολύ κρίσιμη λεπτομέρεια που δεν την έχουμε καταλάβει. Ναι, βέβαια. Βεβαίως. Εάν ο παλιά πήγαινε και πλήρωνε στο λογαριασμό δύο ημέρες αργότερα. Έλεγε, ρε παιδί μου, δεν πρόλαβα, δεν πληρώθηκα, δεν τα κατάφερα, πήγα δύο ημέρες νωρίτερα. Δεν άλλαζε τίποτα. Σήμερα, εάν πας από το τέλος του μήνα μία ημέρα αργότερα, θα πληρώσεις σχεδόν διπλό λογαριασμό στον επόμενο. Δηλαδή, σου βάζουν αυτό το πέναλτι, την ποινή, ο λογαριασμός που θα έχεις θα είναι κανονικός. Θα πας, θα πληρώσεις ό,τι λέει. Στον επόμενο λογαριασμό θα σου έρθει διπλή τιμή για τον προηγούμενο. Και μόνο αν πληρώσεις εγκαίρως τον επόμενο, στο μεθεπόμενο δεν θα έχεις πέναλτι. Προσοχή λοιπόν μεγάλη, τώρα, ναι. Μία ημέρα καθυστέρησης στην εξόφληση του λογαριασμού προκαλεί χάος, μεγάλη ζημιά. Ναι. Οι λεπτομέρειες καλά έκανες και το είπες, γιατί πραγματικά δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Είναι το και περιβόητο. Δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι το περιβόητο πριν. Λίγα-λίγα, καταλαβαίνετε. Είναι το περιβόητο πριν τη συνέπεια, η επιβράβευση συνέπεια, όπως τη λένε, που σου λέει: αν πληρώσει την ώρα σου, ισχύουν όλα όσα έχουμε συμφωνήσει. Αν δεν πληρώσει την ώρα σου, χάνει αυτό το πριν συνέπεια και τρέχα γύρευε. Όλες οι εταιρείες, Νίκο, και οι ΔΕΗ. Ναι, όλες. Σχεδόν όλες. Ποικί.
Ναι, ποικίλια από εταιρεία σε εταιρεία. Μπορεί να μην πάει στα 20 που λέει ο Νίκος, θα πάει στα 17. Αλλά όντως θα πούμε, ισχύει αυτό το πράγμα. Οι μεγάλοι πάροχοι, οι περισσότεροι από τους μεγάλους παρόχους, εκεί που είναι οι περισσότεροι, είναι στα ψηλά. Δηλαδή είναι τιμή. Λέω για τα πράσινα τιμολόγια, γιατί πολλοί έχουν μείνει στο πράσινο. Μια τιμή 13,9 και σου λέει, εάν καθυστερήσεις μία μέρα, ο λογαριασμός πάει για την κιλοβατόρα στα 20. Έτσι. Είναι τρελό. Θα είναι μεγάλο θέμα, διότι η ΔΕΗ μέχρι τώρα στήριζε τις ευάλωτες. Το κοινωνικό τιμολόγιο παραμένει. Το κοινωνικό τιμολόγιο παραμένει, δεν έχει αλλάξει. Παραμένει, αλλά αν άλλος έχει ένα μισθό και έχει 3-4 παιδιά και δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του. Ναι, και το πληρώσει δύο μέρες μετά. Τώρα μην ανοίξουμε το θέμα, γιατί θα πρέπει να πούμε πολλές λεπτομέρειες. Λέω ένα τίτλο μόνο, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για το πράσινο τιμολόγιο και τη χαμηλή του τιμή και λέμε μας τις 500 κιλοβατόρες η τιμή είναι τόση, θέλω να πω ξανά ότι 500 κιλοβατόρες είναι χαμηλή κατανάλωση. Μια οικογένεια με δύο παιδιά δεν έχει 500 κιλοβατόρες, έχει παραπάνω. Και επειδή έχουμε πάρει ως βάση παραδείγματος αυτή τη χαμηλή κατανάλωση των 500 κιλοβατόρων, δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Γιατί όταν κάποιος χαλάει 1.000 κιλοβατόρες, αλλάζουν τα δεδομένα και μπορεί να μην τον βολεύει το πράσινο τιμολόγιο. Δηλαδή, θέλει πιο πολύ ψάξιμο και θα το ζήσουμε και θα οριμάσει η αγορά, γιατί ακόμα δεν έχουμε πληρώσει τον πρώτο λογαριασμό. Έχει δρόμο μπροστά του αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Να πω ένα τελευταίο σε αυτό που λέει. Όσοι έχουν κατανάλωση εκεί κοντά στις 1.000 κιλοβατόρες, να δούνε λίγο τον μπλε και να το δούνε τώρα. Γιατί δεν ξέρω αν θα είναι διαφορετικό. Και το μπλε επιβάρυνση... και το κίτρινο με το ρίσκο που έχει. Ναι, και το κίτρινο. Και το ρίσκο να που το δούμε. Σιγά σιγά τα μαθαίνουμε τώρα. Δηλαδή, μην έχουμε στο μυαλό μας ότι εντάξει, θα μείνω στο πράσινο και ρε παιδάκι μου, τώρα τι να κάνουμε. Δεν θέλω και να. Δεν τα καταλαβαίνω κιόλας, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Άσε με στην ησυχία μου, πράσινο. Δεν είναι έτσι. Αυτά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.